Πιστεύω και εγώ. Και μετά από το Zenith. Πάμε Real Betis καταρχάς. Αυτή η φάση να αρχίσει στο 21-22. Ο Μπράσανατς, ο Σέρβος, δεν έδωσε τίποτα. Τίποτα. Εδώ. Απαράδεκτος. Με τον Νάβας. Τίποτα δεν είναι. Όχι, τίποτα. Δεν είναι τίποτα, παιδιά. Α, δεν είναι κόκκινη κάρτα, ε. Ούτε φάουλ, ούτε φάουλ δεν έδωσε. Πιο καθαρό δεν γίνεται. Ούτε φάουλ δεν έδωσε. Έπρεπε να το δώσει. Οριζοντιώνεται για να ξαπλώσει τον επιθετικό. Και εδώ στο 24 αλλά το πληρώνει, δες. Θα βρει το Σανάμπρια και κοιτάξτε, ο Νάβας εδώ λάθος. Κάτσε τώρα, τι πληρώνει. Άμα ήσουν με 10 παίκτες θα σου λέω εγώ μετά. Μου θέλω να πω, με κάποιο τρόπο. Τι άλλο έχει κάνει δηλαδή. Μην χτυπιέζε, Νάβας, περνάσουν έξω. Γιατί στο τέλος πιάνει και ένα ο Νάβας. Ναι. Χωρίς Νάβας. Θα το ξαναδούμε εδώ. Δύσκολα σήμερα. Ζωντάνε ψιμπάλα για τον Νάβας. Δεν έπιασε ούτε το υπονοούμενο. Ούτε μπάλα ούτε υπονοούμενο. Του γλίστησε το κακομοίρι. Έτσι είναι αυτό. Πώς είπε καλά, συγγνώμη. Δεν μπόρεσε να τη δαμάσει. Στο 40 από την σέντρα του Μαρσέλο να δούμε. Όχι, δεν είναι. Ο Βίδα Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο θα βάλει το 19ο νομίζω γκολ. Ναι, 19ο. Περιμένει και δίδυμα. Έτσι διάβασα. Η άκρη τη πληροφορία. Από παρένθε τη μητέρα, το διάβασα και εγώ. Ναι. Ίσως. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα, ναι. Η Πιτσίνη εδώ θα βάλει η δεύτερη κίτρινη κάρτα για το τράβημα στον μπάσκετ. Στο 78 και στο 81 και πάλι ποιο άλλο. Από το κόρνο του Κρόσ. Μάντεψε ποιο. Ο Σέρχιο Ράμπος. Πραγματικά. Αυτή τη φορά στο 81.